Σε διάλογο καλεί και πάλι τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας ο Κωνσταντίνος Ιωάννου και αναλαμβάνει νέα πρωτοβουλία με στόχο την γεφύρωση του χάσματος. Σε προγραμματισμένη συνάντηση του Υπουργού Υγείας με τον ΟΑΗ αύριο θα αξιολογηθούν οι πιθανές εισηγήσεις του ΟΑΗ επί των ετοιμάτων του ΠΙΣ και θα κατατεθούν προτάσεις από πλευράς Υπουργείου Υγείας που θα λειτουργήσουν υποβοηθητικά προς την επιθυμητή κατεύθυνση. Την ίδια ώρα, ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος αναμένεται αύριο να αποστείλει επιστολή στον Υπουργό Υγείας και στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, απαντώντας τα όχι που έλαβε και από τους δύο σε σχέση με τις προϋποθέσεις που έθεσε για ένταξη των γιατρών στο ΓΕΣΥ. Είμαστε στη διάθεση του, παρά την απογοήτευση μας, παρά τις διαφορές μας, διότι υπάρχουν διαφορές. Πρέπει να τα βρούμε, πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να τα βρούμε. Εκεί που μπορούμε να τα βρούμε και εκεί που δεν μπορούμε να τα βρούμε, να καταγραφούν οι διαφωνίες μας και να δούμε πώς προχωρούμε. Κατά την αυριανή συνάντηση Υπουργού Υγείας και ΟΑΗ θα γίνει επισκόπηση και της πορείας υλοποίησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την νομοθεσία, εν ώψη και της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη εβδομάδα.